πληθαίνουν οι φωνές και οι διαμαρτυρίες όσων υποστηρίζουν πως η ΔΕΗ επανήλθε σε μια παλαιότερη τακτική της, αυτή της μαζικής διακοπής παροχής ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά. Όσοι δεν πληρώνουν να τους κόβουν το ρεύμα, παιδιά. Ανεξαρτήτως. Εγώ είμαι τυπικός. Όλοι έχουμε ανάγκες. Βάζουμε προτεραιότητες και τελειώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Έχουμε μερικές βασικές ανάγκες όλοι. Διατροφή, ρεύμα. Χωρίς ρεύμα δεν γίνεται τίποτα. Ούτε θέρμανση, ούτε να διαβάζουν τα παιδιά, ούτε. Σάλλος έχει προκληθεί με το νέο κύμα διακοπής ρεύματος σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ωστόσο, η ίδια η ΔΕΗ με ανακοίνωσή της διαψεύδει ως μυθεύματα όλες αυτές τις πληροφορίες, τονίζοντας πως εκπορεύονται εκ του πονηρού. Από την άλλη πλευρά, ευχαριστεί τους εκατομμύρια πελάτες, οι οποίοι είναι συνεπείς ακόμα και στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία και πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, τονίζοντας παράλληλα ότι οι διακοπές στο ρεύμα και ειδικά στα νοικοκυριά είναι η εύκολη λύση, την οποία η ΔΕΗ δεν έχει επιλέξει ως δική της τακτική. Όχι, να μην τα κόβει. Όχι, δεν πρέπει να τα κόβει. Γιατί ο κόσμος εδώ που έφτασε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν πρέπει να τα κόβει. Με τους κακοπληρωτές, αυτούς που χρωστάνε μεγάλα ποσά. Αυτοί να τα πληρώσουν. Να κάνουν ρύθμιση και να τα δίνουν λίγα-λίγα. Εις απάντηση των δημοσιευμάτων, πάντως, η ΔΕΗ έχει εκδώσει συγκεκριμένη ανακοίνωση, με την οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ρεύματα περί εκατοντάδων χιλιάδων αποκοπών λόγω χρέους εκπορεύονται από διάφορες πλευρές με στόχους κάθε άλλο παρά την εξυπηρέτηση των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων. Σχετικά με το θέμα των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών, η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής. Πρώτον, ενώ το 2012 έγιναν 315.000 διακοπές, το 2013 έγιναν 290.000 διακοπές και 222.000 το 2014. Από την ημέρα που ανέλαβε η νέα διοίκηση ΔΕΗ και μέχρι σήμερα έχουν γίνει μόνον 17.254. Δεύτερον, από τον περασμένο Ιούνιο εφαρμογή ένα πρόγραμμα διακανονισμών με το οποίο παρέχονται εξαιρετικά ευνοϊκές διευκολύνσεις για την αποπληρωμή των οφειλών. Σε καμία περίπτωση δεν επιλέγεται σήμερα η εύκολη λύση των αποκοπών σε φτωχά νοικοκυριά. Δίδεται αυστηρή προτεραιότητα για αποκοπές σε πελάτες που κατά τεκμήριο έχουν οικονομική ευχέρεια. Άλλωστε, αυτή η κατηγορία των καταναλωτών χρωστά τα περισσότερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των 2,1 εκατομμυρίων οφειλετών, οι 200.000 οφείλουν το 45% του συνολικού χρέους προς τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω, παιδιά, είναι δύσκολη καιρή, αλλά. Η τακτική της ΔΕΗ που τώρα ξεκίνησε τις διακοπές ρεύματος. Πρέπει να κόψει από πρώτα από αυτούς που χρωστάνε μεγάλα ποσά. Λοιπόν, εγώ δούλευα σε επιχείρηση που χρωστούσε 60 εκατομμύρια. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Να μην πω το όνομά του. Και αλλά περπατούσε με το ελικόπτερο. Στα σπίτια. Στα σπίτια όχι. Αλλά να βάλουμε μια προτεραιότητα λίγο πολύ όλοι κάτι να κάνουμε για να μην επιβαρύνονται οι συνήθως καλοί πληρωτές. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι συνεπείς υποχρεώσεις να μην επιβαρύνονται τις αυξήσεις αυτών. Πολλοί βρίσκονται σε αδυναμία να πληρώσουν τον λογαριασμό και κόβονται σε νοικοκυριά. Αυτοί που βρίσκονται σε αδυναμία θα τα δίνουν λίγα-λίγα. Τι να κάνουμε, να το κόψουν, δεν θα το κόψουν, δεν πρέπει να το κόψουν. Πέμπτον, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ εφαρμόζουν πιστά την πολιτική της επιχείρησης να μην προχωρούν σε αποκοπές για άτομα που είναι ενταγμένα στο μητρώο των ευάλωτων πελατών, σε όσους χρήζουν μηχανικής υποστήριξης, καθώς επίσης και σε περιοχές που έχουν πληγεί και τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πολιτική που συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος για την επιχείρηση. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να κόβετε το ρεύμα από τη ΔΕΗ στους κακοπληρωτές? Καμία φορά. Ποτέ. Ποτέ. Κακοπληρωτές γιατί? Τόσα χρόνια ήμασταν εντάξει νοικοκυρέα. Τώρα γίναμε κακοπληρωτές και απατεώνες. Με τόσα που μας φορτώσανε. Γιατί να το κόψουν? Αυτό είναι αγαθό. Ένας γέρος που έχει οξυγόνο τι θα κάνει? Πεθάνει. Αναλώσιμος είναι, έτσι. Αγιτώσουν για τη σύνταξη. Αγιταράδες όλοι. Όλοι τους.